Σε αυτό το βίντεο θα οδηγήσουμε ένα ηλεκτρικό αγωνιστικό go-kart που βγάζει 34 άλογα. Καλησπέρα! GPA την άνετο. Τα χρόνια περνάνε και η ηλεκτροκίνηση, καλός ή κακός, μπαίνει στη ζωή μας. Και φυσικά ξεπηδάνε όλο και περισσότερα ηλεκτρικά go-kart. Και έτσι έχουμε έρθει για ακόμη μια φορά στο Speed Park στην Αθήνα για να δοκιμάσω ένα ηλεκτρικό αγωνιστικό go-kart. Θα κάνω δύο sessions και στο τέλος θα σας δείξω ένα απίστευτο πράγμα που μπορεί να κάνει αυτό το kart. Σήμερα λοιπόν θα βγούμε με αυτό εδώ το κτηνάκι, ένα kart Formula K με ηλεκτρικό μοτέρ, το οποίο βγάζει 34 άλογα, πάρα πολλά, πιο πολλά από ένα Rotax, με θεωρητικά άπειρη ροπή. Το μοτέρ είναι της Blue Soft Race, μια λεπτονική εταιρεία. Φτιάξε ένα πολύ ωραίο πραγματάκι όπως φαίνεται εδώ πέρα και πάμε να δούμε στην πίστα τώρα τι έχει να μας δώσει. Πάμε λοιπόν να μπούμε στην πίστα του ασπρόπυργου. Λοιπόν, είπαμε το σηκώνουμε. Το γυρνάς. Α, το γυρνάμε. Ωραία. Το πατάω. Πήρε μας την αρχή, αν δεις το οτιδήποτε βγαίνεις, έτσι. Οκ. Λοιπόν, για πάτα το. Όπως σου είπα. Οκ. Να δώσω full. Ωραία επιτάχυνση. Λοιπόν, ασπρόπυργος είναι μια στενή πίστα και πιστεύω ότι θα δυσκολέψει λίγο την κατάσταση και είναι η πρώτη μέρα που ανοίγει αυτή η πίστα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οπότε γλιστράει και λίγο παραπάνω και θέλει προσοχή. Αυτές είναι οι δικαιολογίες μου για σήμερα. Το πλαίσιο αυτού του kart είναι Formula K, κατηγορίας καπαζίτα, είναι δηλαδή πλαίσιο εξατάχη του kart, που πάει να πει ότι έχει και μπροστά φρένα, άρα μπορεί να κάνει ακόμη πιο δυνατά φρεναρίσματα. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά φυσικά, γλιστράει αρκετά ακόμη πίστα και δεν θέλω να το πιέσω. Θα περιμένουμε πρώτα να ζεσταθούν καλά τα λάσχα και μετά θα πάμε τάπα. Οι πρώτες εντυπώσεις, αυτό το πράγμα πετάει. Ξέρω, θα πείτε για τον ήχο, σας λείπει και μένα μου λείπει ο ήχος. Και από έξω ακούγεται κάπως έτσι. Αλλά όταν το οδηγάς, πιστέψτε με, δεν σε νοιάζει καθόλου. Γιατί πολύ απλά είναι ένα ωραίο γρήγορο όχημα και το απολαμβάνεις. Έχει πλάκα φυσικά που άμα γλιστρήσεις λίγο ακούς τις ρόδες πάρα πολύ έντονα. Είναι το μόνο πράγμα που ακούς στην ουσία. Το μοτέρ δεν ακούγεται πάρα πολύ. Και έχει και άλλα αρκετά θετικά. Δηλαδή σε σχέση με ένα Rotax αγωνιστικό μοτέρ είναι πιστεύω πολύ πιο εύκολο. Γιατί το κακό με τα Rotax μοτέρ είναι ότι κρεμάνε εύκολα. Άμα κάνεις ένα λάθος μέσα σε μια στροφή, κρεμάει το κάρτ και χάνεις πάρα πολλά χιλιόμετρα. Θέλουν γενικά ιδιαίτερη μεταχείριση. Ενώ αυτά τα πράγματα δεν καταλαβαίνουν το Θεό του. Δεν θα κρεμάσει με στροφή, με το που δώσεις γκάζι, όλη η δύναμη πηγαίνει κατευθείαν στην άσφαλτο και το καρ ξεκολλάει και φεύγει. Δηλαδή, σου γλίστρισε το καρ στην είσοδο, χέστηκε το καρ, σου δίνει full δύναμη κατευθείαν. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και όσο περνάνε οι γύροι, αρχίζω και νιώθω αυτοπεποίθηση, οπότε και χρόνοι μου αρχίζουν να πέφτουν. Φυσικά, είναι λίγο διαφορετικά αυτά τα καρ, θέλουν διαφορετική οδήγηση και με τα μπροστά φρένα δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένο, οπότε χρειάζεται γενικά χρόνο, αλλά όχι αρκετό. Μπαίνει εύκολα σε ρυθμό. Αυτό το καρτ σε κάνει να το εμπιστευτείς. Αλλά πριν προλάβω να δούμε το ταχύτερο μου γύρο, δεν θα το δούμε γιατί κράσερ η κάμερά μου. Είχε 35-40 βαθμούς εκείνη την μέρα. Είχε βράσει καημένη. Αλλά δεν μας πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς ο πιο γρήγορος μου γύρος ήρθε στο δεύτερο μου session, όπου θα δούμε τώρα. Πριν πάμε να δούμε αυτό το γύρο, αν θέλετε να στηρίξετε αυτό το κανάλι, κάντε ένα like. Κάντε και ένα subscribe. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα τον επόμενο καιρό. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο stint και θα δούμε εδώ πέρα το πιο γρήγορο μου γύρο αυτό το βράδυ. Αλλά πρώτα θα κάνω μια κίνηση. Αυτά τα κάρτ γενικά δεν φτιάχνονται για να κάνουν κινήσεις. Συνήθως ξεκινάνε με rolling start, αλλά όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ γρήγορο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ανοίξω κι άλλο, εντάξει, είναι μικρή η ευθεία, αλλά και πάλι έπιασε τα 60 σε 3 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι αυτό το κάρτ έχει μπόλικη δύναμη. Και στο δεύτερο αυτό stint, είμαι λίγο πιο τυχερός γιατί έχει πέσει λίγο θερμοκρασία, έχουν μπει κι άλλα σκέλη ανάμεσα από νικιάρικα κάρτ, οπότε η πίστα είναι λίγο πιο καθαρή. Και πατάει καλύτερα. Οπότε νιώθω full αυτοπεποίθηση και τώρα μπορούμε να πιέσουμε τέρμα αυτό το κάρτ. Θα σας δείξω τώρα και ένα τέλειο παράδειγμα με το τι γίνεται άμα πάει να κρεμάσει αυτό το κάρτ. Είναι αστείο ρε, δείτε πως φεύγει. Σχεδόν πήγα να κάνω τετακέ και έφυγε κατευθείαν με μια γκαζιά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ώρα τώρα για το πιο γρήγορο μου γύρο. Σε μια πίστα που θέλει πολύ commitment με ένα τέτοιο κάρτ γιατί είναι πολύ στενή. Και ξεκινάμε λοιπόν και είμαστε με τέρμα γκάζια. Στην πρώτη στροφή, εγώ λίγο θα κάνω ένα lift, αν και νομίζω μπορεί να την πάρει και με τέρμα γκάζια και έχουμε πολύ δυνατά φρένα. Για τις πρώτες δύο δεξιές στροφές και λίγο θα πάει να μου κρεμάσει, αλλά βλέπετε το σώζει κατευθείαν το καρτό λάθος μου. Τώρα έχουμε αριστερές στροφές απανωτές. Τέρμα γκάζια εδώ, τέρμα γκάζια και εδώ.
και τώρα χτυπάμε τα φρένα. Γλιστράει λίγο το κάρτα, αλλά μπορούμε να πάρουμε πολλά χιλιόμετρα αυτή την αριστερή στροφή. Και τώρα είναι το κλειστό σημείο της πίστας, όπου είναι αρκετά τρική και εύκολο να χάσει χρόνο. Αλλά για τη δεξιά αυτή πολύ παρατηταμένη στροφή μπορεί να δώσει αρκετά νωρί γκάζια και να κουβαλήσει πάρα πολλά χιλιόμετρα μέχρι που θα φτάσουμε σε αυτή τη δεξιά στροφή. Θα πατήσω σχετικά νωρί το φρένο, έτσι ώστε να στοχεύσω καλά και να πατήσω νωρί γκάζια. Γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη ευθεία της πίστας και τώρα θα βουτήξουμε πολύ δυνατά στα φρένα δεξιά φουρκέτα και από εδώ και πέρα είμαστε τέρμα γκάζια. Δεν φοβόμαστε, το καρτ κρατάει και αυτό είναι ο ταχύτερος μου γύρος και ο χρόνος μου είναι 45 και 800. Αλλά εννοείται μπορεί να πέσει πολύ πιο κάτω. Εσάς πώς σας φάνηκε αυτό το ηλεκτρικό καρτ? Αν το έχετε οδηγήσει, πείτε μου για τους χρόνους σας από κάτω. Και πάμε να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει αυτό το καρτ. Θέλω να κάνω κάτι εδώ και ώρα. Όπως θέλετε, φίλε. Και τα λέμε στην πίστα.